Σειρά έργων τρέχουν στο λιμάνι της Καβάλας με την ευθύνη του ΟΛΚ. Συγκεκριμένα σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η θωράκιση και η επέκταση του προσύνεμου μόλου, το οποίο σύντομα θα είναι εμφανές στην παράλια ζώνη, καθώς προς το παρόν οι εργασίες είναι υποθαλάσσιες. Το έργο έχει συνολικά προϋπολογισμό 15 εκατομμυρίων ευρώ και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα θα έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος του χρόνου. Ναι, είναι τα έργα, δύο έργα, είναι η θωράκιση και η επέκταση του προσύνεμου μόλου. Είναι και τα δύο τα έργα που προχωρούν κανονικά μέσα στα χρονοδιαγράμματα. Τις επόμενες μέρες ή ίσως κάνα δύο εβδομάδες θα φαίνονται και τα έργα, θα περάσουν το ύψος της θάλασσας δηλαδή, οπότε θα είναι εμφανές το έργο. Λογικά μέχρι τέλος του έτους θα έχει τελειώσει. Περιττό να πω τι σοβαρό έργο είναι και τι ρόλο παίζει όσον αφορά τη θωράκιση του κεντρικού λιμένα της Καβάλας. Είναι ένα έργο το οποίο το είχαμε ανάγκη, έτσι, και καλώς εχόν των πραγμάτων μέχρι τέλος του έτους ολοκληρώνεται. Αυτά και τα δύο τα έργα μαζί είναι περίπου 15 εκατομμυρίων ευρώ και όπως είπα μέχρι τέλος του έτους αναμένεται να έχουν τελειώσει. Βέβαια, εμείς έχουμε κάποια αιτήματα όσον αφορά κάποια συμπληρωματικά έργα στον προσύνεμο μόλο, να δούμε αν υπάρχει περιθώριο μέσα σε αυτό το έργο να τα εντάξουμε, ιδάλλως να βρούμε τρόπο πώς μπορούμε να εντάξουμε κάποια συμπληρωματικά έργα επάνω στον προσύνεμο μόλο, τα οποία φυσικά και είναι απαραίτητα για τον τουρισμό κρουαζιέρας και γενικώς είναι υποδομές οι οποίες πρέπει να υπάρχουν σε ένα σύγχρονο λιμάνι. Παράλληλα με παρεμβάση του Περιφερειάρχη Άρη Γιαννακίδη, ο οποίος βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες στην Αθήνα, σύντομα θα ξεκινήσουν και πάλι τα έργα στο λιμάνι Φίλιππος Β. Η προκήρυξη για το έργο θα γίνει στα μέσα Ιουλίου, ενώ αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης να γίνει μέχρι το τέλος του 2013. Με την δέσμη έργων που θα πραγματοποιηθούν στο λιμάνι, ουσιαστικά θα αλλάξει όψη και θα πλησιάσει το πρότυπο που αρχικά είχε τεθεί ως πύλη εισόδου στα Βαλκάνια. Η Θόλος ΑΕ, η εταιρεία που είχε αναλάβει να κάνει τα δύο κρυπηδώματα συνολικού μήκους 510 μέτρων και κάποια άλλα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και κάποιες υποδομές εγκατέλειψε το έργο. Επομένως είναι ένα έργο κρίσιμο το οποίο είναι ανεκπλήρωτο και δεν μπορούσαμε παρά να δουλεύουμε προς την κατεύθυνση το να προχωρήσουν τα συγκεκριμένα έργα. Οι εκτιμήσεις και οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι θα προκηρυχθεί το έργο τον Ιούλιο, δηλαδή τον άλλο τον μήνα, και η υπογραφή της σύμβασης θα γίνει μετά από περίπου 6 μήνες. Είναι μια καλή εξέλιξη την οποία σαφώς και την περιμένουμε. Ουσιαστικά θα δέσει το λιμάνι μας όταν θα έχουμε άλλα 510 μέτρα κρυπίδωμα, καταλαβαίνετε ότι το λιμάνι θα είναι εντελώς διαφορετικό από ό,τι είναι αυτή τη στιγμή.